Εκτός της δεξίωσης που θα γίνει με αφορμή την 49η επέτειο από την αποκατάσταση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στη χώρα μας, αφήνει πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελαροπούλου το κόμμα Σπαρτιάτες. Και αυτό διότι δεν απέστειλε τη σχετική πρόσκληση στον πρόεδρο Βασίλη Στίγκα. Οι Σπαρτιάτες με επιστολή τους προς την πρόεδρο της Δημοκρατίας αναφέρουν τα εξής. Τα πατείται ο ακρογωνιαίος λίθος του θεσμού της Δημοκρατίας, καθώς εκμηδενίζει την ισονομία όλων των πολιτών και απαξιώνει ευθαρσώς την αντιπροσωπευτική κοινοβουλευτική εκπροσώπηση χιλιάδων Ελλήνων πολιτών, οι οποίοι ψήφισαν αυτό το νόμιμο κοινοβουλευτικό κόμμα στις πρόσφατες δημοκρατικές εκλογές. Τα όρια της δημοκρατίας τα καθορίζουν οι νόμοι του συντάγματος και δεν νοείται να τα υπερβαίνει κανείς. Η Ελλάδα φλέγεται και θα καταμετρά τις τάχτες της όσο εσείς θα εκφωνείτε τον πανηγυρικό σας λόγο και ενώ θα συντρώγουν στο λωμό και θα χαριεντίζονται με άφθονη σπουμάντ ο κύριος Μητσοτάκης με τους κύριους Ανδρουλάκη, Δένδια, Φλόρο και λοιπούς που παρακολουθούσε. Κάποτε θα έρθει ο καιρός που ο λαός θα επιλέγει να τον κυβερνούν εκπρόσωποι που θα τιμούν το έθνος των Ελλήνων, την ιστορία του και την πραγματική ερμηνεία του όρου δημοκρατία όπως μας την άφησαν κληρονομιά ο Κλισθένης και ο Αριστοτέλης. Πολλοί λυπούμαστε για την απόφαση της Προέδρου της Δημοκρατίας να αποβάλει από το Προεδρικό Μέγαρο 250.000 Έλληνες πολίτες. Τέτοιες ενέργειες ακροτηριάζουν τη δημοκρατία στη χώρα που τη γέννησε.